Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα πάμε εκτός συνόρων. Θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Από αυτό θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με τον διεθνολόγο που βρίσκουμε στην Μασαλία της Γαλλίας, τον Κώστα Πικραμένο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω κάτι πολύ απλοϊκό και να δώσω την εκκίνηση της συζήτησής μας. Αυτό που μου λέει το πρωί σήμερα ένας πολίτης, ότι υπάρχουν εχθροπαξίες, παύλα, βομβαρδισμοί σε πρωτεύουσες. Είδαμε στη Βηρυτό, είδαμε στην Τεχεράνη, μάλιστα υπήρξε και δολοφονία ενός ηγετικού στελέχους. Είδαμε στη Συρία, στην πρωτεύουσα. Είδαμε την ίδια στιγμή ρουκέτες στο Τελαβίβ. Είδαμε συμμετοχή εκτός από τους δύο αντιμαχόμενους, τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, συμμετοχή αμερικανικών δυνάμεων, γαλλικών πλοίων. Μήπως είναι η έναρξη ενός παγκοσμίου πολέμου, απλά δεν το έχουμε αντιληφθεί? Επειδή είναι και Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και έχουμε την τραγική επέτειο ακριβώς πριν από 12 μήνες, άλλαξε η ιστορία της Μέσης Ανατολής εν ολίγης. Η ηγεσία της Χαμάς ήθελε να προκαλέσει αυτό που είπατε πριν από λίγο, μία γενικευμένη σύρρηξη με την εμπλοκή της Τεχεράνης και των περιφερειακών συμμάχων αυτής, προκειμένου να αλλάξει και το status quo σε αυτό που ονομάζουμε παλαιστινιακό θέμα. Τελικά δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Η Τεχεράνη εξ αρχής ήταν πάρα πολύ συντηρητική, αν μπορώ να πω, στις επιλογές της, διότι κακά τα ψέματα, η επιβίωση του καθεστώτος είναι η πρώτη προτεραιότητα του Ιράν. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, βλέπουμε ότι έχουμε τοπικά μέτωπα, έχει ανοίξει πλέον, έχει απλωθεί ο τραχανάς, αν μπορούμε να το πούμε, με τον Νετανιάχου να είναι στη λογική ενός πολέμου χωρίς τέλος. Τελειώνει το μέτωπο στη Γάζα, πάμε στην Χεσμπολά. Τελειώνει το μέτωπο στη Χεσμπολά, χτυπάμε τους Χούτι. Συρία, Ιράκ, Ιράν. Άρα πλέον μιλάμε για έναν περιφερειακό πόλεμο, το οποίο το βλέπουμε σε φάσεις άλλοτε ακραίας κλιμάκωσης και άλλοτε αυτό που ονομάζουμε το ποντίκι με τη γάτα. Εννοείται ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών με τις στοχευμένες δολοφονίες, ειδικά της ηγεσίας της Χεσμπολά, έχουν αλλάξει πλέον τις παραμέτρους αυτής της ρήξης. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε όμως να πούμε ότι είναι το πρελούδιο ενός παγκοσμίου πολέμου. Έχουμε άλλα μέτωπα ταυτόχρονα, όπως είναι στην Ουκρανία. Έχουμε την καυτή πατάτα της Ταϊβάν, όπου η Κίνα έχει δείξει πλέον τα δόντια της και περιμένει την ιστορική ευκαιρία για να καταλάβει το νησί. Οι Αμερικάνοι βρίσκονται 30 μέρες σχεδόν πριν από τις προεδρικές εκλογές. Όλα λοιπόν είναι ρευστά και ξέρετε, λέμε στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο γκρίζος λύκος, και αναφέρομαι βέβαια στην Τουρκία του Ερντογάν. Περιμένουμε και τον Χακάν Φιντάν μέχρι το τέλος του μήνα στην Αθήνα. Οπότε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η ιστορία έχει δείξει, όποτε έχουμε τέτοιου είδους ρευστότητες, έχουμε γεγονότα τα οποία μπορεί να παγιωθούν από εκεί που δεν το περιμέναμε. Και αυτό ισχύει και για την Κύπρο. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά και για την Κύπρο, γιατί εκεί θα μιλήσουμε και για το βιβλίο που έχετε συγγράψει για το νησί των κατασκόπων, θα τα δούμε σιγά σιγά. Θέλω να ρωτήσω, και αυτό είναι και μια απορία και δική μου και φαντάζομαι πολλών που μας βλέπουν. Μετά το ολοκαύτωμα και τα επεισόδια και τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δημιουργήθηκε ο Οργανισμός των Εθνών, μετέπειτα ο ΟΗΕ, για να μην τα ξαναζήσει ο πλανήτης. Και φαίνεται ότι η διεθνής κοινότητα και ο ΟΗΕ είναι αδύνατον και αδύναμος να παρέμβει για να σταματήσουν αυτά που βιώνουμε και τα βλέπουμε σε απευθείας μετάδοση. Μάλιστα έφτασε ο κύριος Νετανιάχου να απαγορεύσει την είσοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο Ισραήλ. Ή να κουνήσει το δάχτυλο εχθές των Μακρόν και να του λέει, εδώ είναι Ισραήλ,
μην ασχολείσαι με εμάς, κοίτα τα προβλήματα της χώρας σου. Όπως βλέπετε, το Τζίνι έχει βγει από το λιχνάρι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όλοι τεστάρουν όλους, όλοι υπολογίζουν και βλέπουν τα όρια του αδύνατου και του δυνατού. Άρα πλέον έχει ανοίξει πραγματικά το κουτί της Πανδώρας και στο νέο πολυπολικό κόσμο, ΟΗΕ, το βλέπουμε, είναι διακοσμητικό στοιχείο. Δημιουργήθηκε το 1945 για ένα και μοναδικό λόγο, για να υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας της Δύσης με την Ανατολή, διότι κάποιους μήνες πριν είχαμε τα πυρηνικά ολοκαυτώματα στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι. Ο ΙΕ όμως παραμένει ένα φόρουμ όπου ουσιαστικά γίνεται συζήτηση κοφών, για να μην πω και τύφλων. Οι μεγάλες δυνάμεις ουσιαστικά επιβάλλουν την ισχύ τους πάντα με τα όπλα. Τα όπλα γράφουν την ιστορία, απλώς έρχονται οι διπλωμάτες μετά να επικυρώσουν κατετελεσμένα της βίας και του πολέμου. Σε αυτή λοιπόν τη φάση βρισκόμαστε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περίοδος για τους ιστορικούς, πόσο μάλλον για αυτούς που ασχολούνται με τις υπηρεσίες πληροφοριών όπως ο Μιλών, και νομίζω ότι το 2024 θα κλείσει με ιστορικής αξίας τα γεγονότα, ενώ το 2025 πραγματικά νομίζω θα φέρει την ανθρωπότητα σε ένα άλλο επίπεδο με βάση τις ισορροπίες που αυτή τη στιγμή που μιλάμε δρομολογούνται και παγιώνονται. Βλέπετε τέλος σε αυτές τις εχθροπραξίες? Το λέω αυτό γιατί από στιγμή σε στιγμή, ενδεχομένως και το 24ωρο το επετειακό που ζούμε σήμερα, να υπάρξει η ισχυρή απάντηση του Ισραήλ απέναντι στην Τεχεράνη. Και η Τεχεράνη ήδη τις προηγούμενες μέρες είπε ότι σε περίπτωση τέτοιας που θα θυγούν είτε οι πετρολοπηγές είτε το πυρηνικό πρόγραμμα, αυτό θα είναι πράσινο φως για μαζικότερες επιθέσεις. Βλέπετε τέλος? Νομίζω ότι το Ισραήλ, είτε η πολιτική του ηγεσία, η οποία ναι μεν έχει τον Νετανιάχου ως, αν θέλετε, βασικό πυλώνα, αλλά ουσιαστικά η πολιτική του σύμμαχοι είναι άνθρωποι της συντηρητικής δεξιάς, θρησκευτικής δεξιάς ή ακροδεξιάς όπως λέμε, έχουν αποφασίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό να τελειώνουν με το Ιράν. Θα μου πείτε πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι θα αξιοποιήσουν τα F-35 για να πλήξουν σε πολύ μεγάλο βάθος όχι μόνο τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις αποθήκες των βαλιστικών πυράβλων και βέβαια, το είπατε πριν από λίγο, τα δηληστήρια που αποτελούν ουσιαστικά το πνεύμονα οξυγόνου για την Ιρανική οικονομία. Σε μία όμως τέτοια περίπτωση, καταλαβαίνετε ότι το Ιράν θα παίξει τα ρέστα του, για να χρησιμοποιήσω ένα όρο του τζόγου. Δεν θα έχει τίποτα να χάσει. Πραγματικά μιλάμε για έναν Αρμαγεδόνα, μιλάμε για μία αποκαλυπτική κατάσταση όπου μπορεί να απειληθεί και η ίδια ύπαρξη του Ισραήλ, το οποίο κακά τα ψέματα, εκτός από τρία μεγάλα αστικά κέντρα, η χώρα είναι πάρα πολύ μικρή, δεν έχει στρατηγικό βάθος, όλοι γνωρίζουν που βρίσκονται τα πυρηνικά του Ισραήλ, αναφέρομαι στην περιοχή της Δημόνα, στην έρημο του Ισραήλ. Οπότε αν πάμε σε μια τέτοια λογική, καταλαβαίνετε ότι έναν πόλεμο μπορεί να το ξεκινήσεις πάρα πολύ εύκολα, πρέπει όμως να ξέρεις και να το τελειώσεις. Που εδώ μπαίνουμε πλέον σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος θα έχει πραγματικά σενάρια που ούτε οι σεναριογράφοι του Netflix θα μπορούσαν να συλλάβουν. Κύριε Πικραμένε, η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στην λογική, είναι της σχολής ότι κουβεντιάζουμε παρά τις διαφωνίες μας και παρά τα διπλωματικά διέξοδα. Συμφωνείτε με αυτό το ότι ο διάλογος πρέπει να είναι πάντα στο τραπέζι ακόμη και αν δεν έχει καμία ουσία και καταλήγει σε αδιέξοδο? Όχι, δεν συμφωνώ, διότι ένας διάλογος ο οποίος δεν έχει ουσία, αυτό που λέμε διάλογος κοφών, ουσιαστικά προσλαμβάνεται από την απέναντι πλευρά ως αδυναμία. Από τη στιγμή λοιπόν που η Τουρκία βλέπει ότι το εγχώριο πολιτικό σύστημα διακομματικά
θέλει την καυτή πατάτα των ελληνοτουρκικών να τη βάζει κάτω από το χαλί για πολλά χρόνια τώρα στη λογική της στρατηγικής ψυχραιμίας, όπως λέμε, ή του λεγόμενου ελληνοτουρκικού διαλόγου, βλέπουμε μόνο ότι μέρα με τη μέρα τα στατιστικά στοιχεία των γενικών επιτελείων το δείχνουν, υπάρχει κλιμάκωση. Η κλιμάκωση ξεκινάει από επιχειρήσεις ψυχολογικού πολέμου που συμβαίνουν εντός της Ελλάδας και φτάνει μέχρι τις καραβιές των μεταναστών, των προσφύγων, πείτε το όπως θέλετε, οι οποίες κατακλείζουν τα νησιά μας, όχι μόνο από τη μεριά της ΑΣΔΕΝ, δηλαδή του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και της Κρήτης. Θα μου πείτε, πάντα μπαίνει το λεγόμενο ψευτοερώτημα. Και τι θέλετε, κύριε Πικραμένε, να κάνουμε πόλεμο? Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πόλεμος ως πόλεμος είναι μια φάση η οποία έπεται πολλών άλλων. Αν δεν δείξεις λοιπόν από την αρχή ότι το διεθνές δίκαιο που επικαλείσαι ως κράτος έχεις τα κότσια, για να το πω λαϊκά, να το τηρήσεις, βλέπε Κάσος για παράδειγμα και καλώδιο Κύπρου, Κρήτης, καταλαβαίνετε ότι για τους Τούρκους είναι αυτό που λέμε βούτυρο στο ψωμί τους, να νομίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει φοβικό σύνδρομο και δεν πρόκειται η Αθήνα, ό,τι και να κάνουν, να αντισταθεί επί του πεδίου. Αυτά στα βλέπουν και οι πολίτες, διότι η μία γενιά διαδέχεται την άλλη, μπορεί να μην είναι η δική μας η γενιά, όμως τα παιδιά μας θα ζήσουν σε μία δυστοπία, σε μία χώρα που μάλλον δεν θα λέγεται Ελλάδα, θα λέγεται απλώς κάπου δυτικά της γαλάζιας πατρίδας. Και σημειώστε αυτό που σας λέω. Να πάμε και στην Κύπρο. Τελικά, εκτός από βάσεις Άγγλων ή Αμερικάνων και άνδρο επιθέσεων συμμαχικών με το Ισραήλ, η Κύπρος είναι και το νησί των κατασκόπων, επειδή βρίσκεται στην γεωστατική θέση. Η Κύπρος ήταν, είναι και θα είναι. Ξέρετε, η Κύπρος έχει τρεις διαστάσεις. Έχει τη διάσταση της προδοσίας τραγωδίας του 1974, αυτό που ονομάζουμε πάντα ανοιχτή πληγή του ελληνισμού. Την ίδια στιγμή υπάρχει μεγάλη διαφθορά στο νησί, την οποία ανέδειξε και το λεγόμενο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων τα τελευταία 10-15 χρόνια. Έχουν εκδοθεί και αντίστοιχα βιβλία. Και η τρίτη εκδοχή της Κύπρου, την οποία εγώ την αναδεικνύω μέσα το βιβλίο μου, είναι, ναι, η Κύπρος, το νησί των κατασκόπων. Τι ναι, περιέχει αυτό το βιβλίο? Βλέπουμε ήδη το εξώφυλλό του και πού κανείς μπορεί να το βρει? Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία, είτε ηλεκτρονικά, εκδόθηκε από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων, κυκλοφορεί και στην Κύπρο. Το βιβλίο είναι πλήρως επικαιροποιημένο, δεν είναι ένα βιβλίο ιστορικό. Είναι ένα βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε επιχειρήσεις που διεξάγει η Μεγάλη Βρετανία, η ΗΠΑ, η Ρωσία, η πάλε ποτέ τσεχοσλοβακική υπηρεσία, θα σας εξηγήσω γιατί την αναφέρω, και βέβαια επιχειρήσεις του Ιράν και της Χεσμπολά, προκειμένου να δολοφονήσουν στο νησί Ισραηλινούς επιχειρηματίες. Οι τελευταίες επιχειρήσεις που σας αναφέρω, ουσιαστικά στο παραένα τις πρόλαβε η Κυπριακή Αστυνομία και η ΚΙΠ, δηλαδή η Υπηρεσία Πληροφοριών της Κύπρου, κατόπιν άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης από την Ισραηλινή Μοσάντ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Οι επιχειρήσεις που αναφέρω στο βιβλίο μου δεν είναι επιχειρήσεις που στρέφονται κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας ως κρατικής οντότητας. Αντιθέτως, το νησί χρησιμοποιείται ως προκεχωρημένο φυλάκιο, ως βάση αν θέλετε, για να γίνονται υποκλοπές κυρίως από Εγγλέζους και Αμερικανούς σε αυτό που ονομάζουμε παγκόσμιο διαδίκτυο. Από την άλλη όμως, άλλες περιφερειακές χώρες όπως το Ισραήλ, η Τουρκία και το Ιράν έρχονται στην Κύπρο για να λύσουν τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, πολλές φορές και με αίμα, δηλαδή ένοπλα. Το πρόβλημα είναι ότι οι θεσμοί στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ αδύναμοι, λόγω ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ μικρό κράτος πληθυσμιακά, με προϋπολογισμούς και ανθρώπινο προσωπικό, το οποίο δεν προλαβαίνει πρακτικά να παρακολουθεί το τι γίνεται στο νησί. Αυτό δημιουργεί κενά εσωτερικής ασφάλειας, εκθέτει το νησί πολλές φορές ως σουρωτήρι
για τις ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και περνάει μια εικόνα προς τα έξω ότι αν πραγματικά θέλετε να κάνετε κάποια επιχείρηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώς είναι να περάσετε από την πόρτα της Κύπρου. Γιατί? Διότι υπάρχει το Κυπριακό Διαβατήριο, το οποίο αν θυμάστε τα τελευταία 15 χρόνια πολύ εύκολα με 2-3 εκατομμύρια θα μπορούσε κάποιος να το αποκτήσει και να κυκλοφορεί ελεύθερα εντός της ζώνης Σέγγεν. Είναι μια κερκόπορτα λοιπόν η Κύπρος, δυστυχώς, για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει βοήθεια από τις Βρυξέλλες στο νησί. Μόνη της η Κυπριακή αστυνομία παλεύει όλα αυτά τα χρόνια και αν δεν είχε την ενημέρωση από το εξωτερικό θα είχαμε θρηνήσει θύματα. Και μην ξεχνάμε, για να το ολοκληρώσω, το λαθρεμπόριο και την διέλευση παράνομων μεταναστών σχεδόν καθημερινά από την πράσινη γραμμή, η οποία, αν ξέρετε, εκτός της Λευκωσίας είναι απλά χωράφια. Δεν υπάρχουν ούτε σειρματοπλέγματα. Πολλές φορές βοσκοί και πρόβατα βρίσκονται από τη μία μεριά στην άλλη, χωρίς και οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν. Πολλοί λοιπόν υποψήφοι δολοφόνοι που είχαν σταλεί της Μέσης Ανατολής εκμεταλλεύτηκαν αυτό το γεγονός. Μπείτε σκύλια, λέστε, είναι η κατάσταση για δεκάδες χιλιόμετρα, ειδικά στο κομμάτι από τη Λευκωσία προς τη Μόρφου, δηλαδή βόρεια και δυτικά της Λευκωσίας. Αυτό είναι και ο μεγάλος φόβος με τις μεγάλες ροές που αναμένονται του μεταναστευτικού στα ελληνικά νησιά. Όσο μάλλον τώρα λόγω του Λιβάνου, βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε. Συνέχεια.